Σύμφωνα με νέε πληροφορίε γνωστή στο ιστοσελίδα, καταγράφεται αυτέ τι ώρες η παρουσία δυτικά τη Ακίνθου του πετρελοφόρου πλοίου του ρωσικού πολεμικού ναυτικού Academic Passin. Ενώ σύμφωνα με το πενταπόσταγμα, έχουμε ένα ακόμη ρωσικό πλοίο, το Σεργέι Μπάλκ, το οποίο απέπλεψε από την ναυτική βάση τη Ταρτούς και κινείται νότια τη Κρήτη σε μια άκρο περίεργη κατάσταση στην περιοχή μα. Το RFS Academic Passin. Ένα πλοίο ανεφοδιασμού που κατασκευάστηκε για το ρωσικό ναυτικό από το τέλο του ψυχρού πολέμου και είχε μέχρι τώρα αποστολή να προμηθεύσει τα πλοία του βόρειου στόλου με νέα καύσιμα που χρειάζονται. Δεν γνωρίζουμε ποιε άλλε μονάδε μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή, αλλά είναι πολύ πιθανό το Academic Passin να μην είναι μόνο του. Λίγο πιο βόρεια, στην Νότια Αδριατική, βρίσκεται το USS George Bush, το οποίο διαθέτει αεροσκάφη ναυτική συνεργασία και άλλα μέσα όπω ισχυρότα ραντάρ επιφάνεια παρακολουθώντα κάθε κίνηση των Ρώσων. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε σε σκαριά ρωσική προσπάθεια να εμποδιστεί η πρόσβαση στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο των πλοίων του ΝΑΤΟ, όσο και αν αυτό ακούγεται εξωφρενικό, ενώ παράλληλα έχουμε ω γνωστόν άσκηση του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Αν παρατηρήσουμε την παρουσία των ρωσικών δυνάμεων, θα δούμε ότι αυτά έχουν λάβει μια περίεργη διάταξη μάχη, θα λέγαμε, που αποτελείται από την παρουσία δυτικά τη Κρήτη δύο καταδρομικών, μια φρεγάτα στα ανατολικά του νησιού και υποβρυχίων τα οποία δεν γνωρίζουμε πόσα είναι τον αριθμό αφού είναι σε κατάδυση. Σήμερα η πιο καυτή περιοχή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο είναι η περιοχή του Ιωνίου, όπου εδώ και πολλέ ημέρε έχουμε κινήσει τύπου μπάλε του Μπολσόη από του Ρώσου, ενώ οι Αμερικανοί έχουν λάβει και αυτή θέση σε κέρια σημεία. Οι αναφορέ για αλλή αναυξημένη ρωσική ναυτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο πληθαίνουν και δείχνουν μια εικόνα που αφορά την παρακολούθηση και στοχοποίηση των το δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Όλα αυτά σίγουρα αφορούν και τι εξελίξει στην Ουκρανία, όσο και να ακούγεται κοινότυπο, ενώ υπάρχουν υποψίε για σχέδια και σενάρια που αφορούν αυτή την ανάπτυξη ρωσικών και αμερικανικών δυνάμεων σε επιλεγμένα σημεία στην ανατολική πλευρά τη Μεσογείου, σίγουρα για κάποιον λόγο που δεν είναι ακόμη ορατό. Υπενθυμίζουμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία φορτώνονται συνεχώ με δυνάμει του ΝΑΤΟ και βαρύ εξοπλισμό μαζί με αεροσκάφη. Εκτιμάται ότι οι Ρώσοι φοβούνται αποκλεισμό εντό του εύξηνου πόντου και Αιγαίου για τα όποια ρωσικά πλοία κινούνται εκεί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σας.